Έκανε το λάθος και αρρώστησε η Ναταλία Γερμανού και ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο μπουκώσαμε από το ταλέντο της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου. Όλη την ώρα με κοροϊδεύει που βάζω λουκλός. Καλά κάνεις λοιπόν και το λες κοράκι τσίου. Και στο γυμναστήριο να ξέρεις βάζω. Μαζί με την πετσέτα και το νερό βάζω και το κραγιόν. Όχι άλλο κάρβουνο! Θα κάνω την χαρακτηριστική κίνηση της Ναταλίας. Ένα, δύο, τρία! Αυτό ακριβώς είναι το μόνο που συμφωνούμε. Στη θέση μου κάθεται. Τυχερή η θέση μου. Θα κάσει η Ναταλία στη θέση μου δηλαδή. Όχι. Την παλιά μου θέση. Ναι. Και η Σπυροπούλου στη θέση Ναταλίας. Προτιμώ να κάτσει στη θέση μου Σπυροπούλου. Και έχει ωραίο πίστη από την Ναταλία. Να κάτσει εκεί πέρα, ναι. Μην κουνηθείς, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναταλία, κάτσε στη θέση σου. Ο ενθουσιασμός είναι λέξη ανύπαρκτη στο λεξιλόγιο του τηλεθεατή της. Ποιοι ακτινολόγοι, ρε παιδί μου, με την πορεία πολύ ακτινοβολία έχουν επιπτώσει στην υγεία. Έτσι και η τηλεόραση από την πολύ έκθεση. Περιορέξεως, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Χωρίς την Ναταλία η εκπομπή είναι άλλη εκπομπή. Εγώ επιμένω και θεωρώ ότι είναι πολύ αδύναμη η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η οποία προπονείται στην πλάτη μας. Δεν το έχει το κορίτσι αυτό, δεν το έχει καθόλου. Είναι εκτός τόπου και χρόνου. Σοπάτε καλέ. Είδατε, πρέπει να παίρνω και επίδομα. Αντιγυνής εργασίας. Τι τραβάω, η άρρωστα. Αχ, αυτό το κορίτσι το ταλέπορο. Μα να μην έχει μια δική της πεντάωρη εκπομπή και να βασανίζεται έτσι. Κάπου εκεί. Βλέπω να μην έρχομαι το άλλο Σάββατο. Γιατί? Για να ξεπιαστεί το χέρι από το πριόνισμα της καρέκλας της Ναταλίας. Σαχλαμάρες είναι αυτά τα πηγαδάκια. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να κονίσει κανείς την καρέκλα της Ναταλίας ειδικά. Να μου λέγες για κάποιον άλλο, ας πούμε, εμπορία, ας πούμε, να υπάρχει ένα... Δεν πιστεύω ποτέ ότι τέθηκε θέμα ούτε από το κανάλι, ούτε από τις ίδιες ανταγωνισμού και ποιος θα φάει ποιον. Πρέπει να μην μπερδευόμαστε καθόλου. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στο τι λέμε, στο τι βλέπουμε και στο τι προσδοκούμε. Έτσι δεν είναι? Έτσι νομίζω. Έτσι νομίζω κι εγώ. Αν και δεν νομίζω ότι έχει κοπέλα τέτοια πρόθεση. Απλά μπήκε με φόρα. Μακάρι να την κρατήσει τη φόρα της. Ναταλία, γύρνα, σε παρακαλώ. Έρχομαι ένας άλλος. Την Κυριακή λοιπόν. Και πάλι δεν ήταν η Ναταλία. Ναι, γιατί δεν της είχε περάσει. Ναι. Αλλά βγήκε ο τηλεφών και είπε ότι σας εμπιστεύουμε πάρα πολύ. Και τι νομίζετε, βρε κουτά, ότι κάτσε κάποια άλλη στο πόδι μου? Στο σβέρκο με έχει κάτσει. Και στο λαιμό, μη σας πω.